Συμφωνία. Μια συμφωνία θέλει δύο μέρη. Η ελληνική ομάδα που συμμετέχει στην διαπραγμάτευση σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων και έχει μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου έχουν αρχίσει και οι διαδικασίες του Brussels Group, έχει μεταβεί εκεί πέρα με σκοπό να κλείσει αυτή η συμφωνία μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή η αισιοδοξία την οποία εκφράζει η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι λόγια του αέρα. Εδράζεται σε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Εκδράζεται στην εμπειρία όλων των προηγούμενων εβδομάδων και στην πρόοδο η οποία έχει γίνει. Εμείς προσερχόμαστε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις με σκοπό μέσα μέχρι την Κυριακή να υπάρξει συμφωνία με τους εταίρους. Να πω το όνομά μου, Καλογεροπούλα από τα Παραπολιτικά. Βεβαίως. Στρατάκης από Flash και από news.gr. Επειδή έχει υποθεί με διάφορους τρόπους από την κυβέρνηση, από κυβερνητικά στελέχη, ότι το αγκάθι στη συνομιλία βρίσκεται στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι όντως θα υπήρχε συμφωνία εάν δεν υπήρχε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να προβάλλει τις ενστάσεις που προβάλλει? Κοιτάξτε, η στάση του κάθε ενός από τους θεσμούς που συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση είναι γνωστή μέχρι στιγμής. Από εδώ και πέρα υπάρχει η πρόθεση από όλους τους θεσμούς και από την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να καταλήξουμε γρήγορα σε μια συμφωνία η οποία θα είναι αμοιβαία υποφελής. Αυτό προφανώς αφορά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προφανώς και την ελληνική κυβέρνηση. Παρακαλώ. Ναι. Μάνη από Δημοκρατία και Euro Today. Για τη συνέντευξη του κυρίου Γιούγκερ θέλω να σας ρωτήσω. Στην παρατήρηση της δημοσιογράφου κ. Παπαμιλτιάδου ότι η κυβέρνηση έχει κόκκινη γραμμή τις ομαδικές απολύσεις, η απάντηση του κυρίου Γιούγκερ επιλέξει είναι «ποτέ δεν μου έχουν πει κάτι τέτοιο από την κυβέρνηση». Την ελληνική κυβέρνηση. Επίσης, επιμένει ότι οι συντάξεις και ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα είναι πολύ πιο ψηλά από ό,τι σε 5-6 άλλες χώρες της Ευρώπης. Τι απαντάει η κυβέρνηση? Και στα δύο τι απαντά? Και στα δύο. Όλα τα ζητήματα που αφορούν και τις ομαδικές απολύσεις και τον κατώτατο μισθό αλλά και τις συντάξεις έχουν υποθεί σε όλα τα δυνατά επίπεδα. Έχουν υποθεί και στα τεχνικά κλιμάκια στις Βρυξέλλες, έχουν υποθεί και στους επικεφαλείς των θεσμών και έχουν γίνει γνωστά και στα Eurogroup αλλά και στις συνόδους κορυφής. Σε ποιο θέμα? Ναι, σε όλα αυτά τα θέματα έχουν γίνει γνωστές, έχουν γνωστοποιηθεί οι θέσεις μας σε όλους τους αρμόδιους, συμπεριλαμβανομένου και του κύριου Γιούνκερ. Κύριε εκπρόσωπε, Μακρυγιάννης από πρώτο θέμα. Άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό να συνιστά ψυχραιμία μεταξύ των άλλων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σήμερα λοιπόν και με βάση το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να είναι σε πολύ κρίσιμη καμπή παρά τη συζήτηση για συμφωνία υπερχόμενη, αφού αμφισβητείται από διάφορες πλευρές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, σε ποιους απευθύνεται αυτή η σύσταση για ψυχραιμία? Απευθύνεται προς το ιστορικό της κυβέρνησης, απευθύνεται προς το εξωτερικό της χώρας, απευθύνεται προς τους πολίτες? Γιατί υπάρχει και μια περιραίωσα ατμόσφαιρα, εξακολουθεί να υπάρχει δηλαδή, εξαιτίας δηλώσεων για capital controls, για κατάσταση άσχημης στις τράπεζες κτλ. Κοιτάξτε, το είπα και την προηγούμενη φορά από αυτό το βήμα, θα το πω και σήμερα. Δεν υπάρχει παρά μικρός λόγος για οποιαδήποτε ανησυχία σε σχέση με τις τράπεζες. Η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνουν όλες τις απαραίτητες κινήσεις και παρακολουθούν το τραπεζικό σύστημα έτσι ώστε να μην υπάρχει πραγματικά κανένας λόγος ανησυχίας. Ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος θες, συστήνοντας μάλλον ψυχραιμία, αναφέρθηκε κυρίως σε δηλώσεις οι οποίες γίνονται και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, οι οποίες με έναν τρόπο αρκετά ανεύθυνο ανοίγουν τέτοιου τύπου ζητήματα όπως αυτά για τα οποία με ρωτήσατε. Παρακαλώ. Γιάννη Τσακίρης από τον Αντένα. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που λέει ότι είναι πιο κοντά, είναι πιο πιθανό το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της Ελλάδας. Τι λέτε γι' αυτό? Νομίζω αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο θέλουν να το αποφύγουν όλες οι πλευρές. Από τη δική μας την πλευρά, ως ελληνική κυβέρνηση, κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε αυτό το σενάριο να μην έχει την οποιαδήποτε υπόσταση.
Και νομίζω ότι με όλη μας την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλο αυτόν τον καιρό στις διαπραγματεύσεις, έχουμε δείξει ότι θέλουμε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία που θα επιλύει τα ζητήματα ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, που θα επιλύει τα ζητήματα των χρηματοδοτικών αναγκών της ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε όλα αυτά τα σενάρια να μπουν, να κλειστούν στην ουσία στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Αυτό που έχουμε να δηλώσουμε είναι ότι με αυτές τις διαπραγματεύσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες και με τη συμφωνία που επιδιώκουμε να κλείσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όλα αυτά τα σενάρια θα είναι σενάρια που θα ανήκουν στο παρελθόν. Θεωρείτε ότι είναι επιθετική κίνηση από την πλευρά της ΕΚΟΥΤΟΥ? Όχι, δεν κάνω καμιά τέτοια κρίση σε σχέση με αυτό. Αυτό που σας λέω είναι ότι από τη δική μας την πλευρά ως ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους θεσμούς αλλά και με τους εταίρους μας, διασφαλίζουμε ότι δεν θα υπάρξει πιθανότητα χρεοκοπίας για την ελληνική οικονομία. Μάκης Τουμάσης από την Κυριακάτικη Εφημερίδα Λόγος. Επιτρέψτε μου να πάω σε άλλο θέμα. Τι απαντά και πώς σχολιάζει η κυβέρνηση τις χθεσινές δηλώσεις του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, που με σοβινιστική ρητορική επέμεινε πάλι χθες το βράδυ στο αίτημα έναρξης συνομιλιών για επαναχάραξη των θαλασσίων συνόρων, ένα αίτημα που ήρθε μαζί με την αναγόρευση του Σπέτζιμ Ιντρίμι, ενός ηγετικού στελέχους των Τζάμιδων, ως αντιπροέδρου της Αλβανικής Βουλής και που σχεδόν καθημερινά επαναλαμβάνει αλυτρωτικές δηλώσεις για το ζήτημα των Τζάμιδων. Η ελληνική κυβέρνηση και η Ελλάδα έχει υπογραμμίσει επανελειμμένα τη σημασία που αποδίδει στη συνεργασία, στις σχέσεις καλής γειτονίας και στην ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης προφανώς και της Αλβανίας. Εμείς σε αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε. Φορείς όμως που προωθούν και αναδεικνύουν αλυτρωτικές και εθνικιστικές αντιλήψεις υπονομεύουν αυτή την προοπτική, ειδικά σε μια ευαίσθητη περίοδο για τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Από εκεί και πέρα έχει κάνει σχετικές ανακοινώσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίες προφανώς εκφράζουν και την ελληνική κυβέρνηση. Παρακαλώ. Χρέπα Ελένη από τον Bloomberg. Με δεδομένο ότι η διαπραγμάτευση για την απελευθέρωση της δόσης βρίσκεται σε εξέλιξη, σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των δόσεων στο Δουνουτού για τον Ιούνιο στις 19 Ιουνίου? Σας απάντησα και την προηγούμενη φορά. Δεν έχει τεθεί στην ελληνική κυβέρνηση αυτό το θέμα, ούτε το έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση και δεν είναι μέσα στις σκέψεις και στις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης να προβεί σε μια τέτοια κίνηση. Παρακαλώ. Λιάννα Σπυροπούλου από την εφημερίδα Bild. Σήμερα η Έμα Μπρόκ από το CDU είπε σε συνέντευξή της στην Bild ότι ο κύριος Βαρουφάκης είναι ενοχλητικός για τις διαπραγματεύσεις. Και το ίδιο είπε και ο κύριος Γιούνκερ με διαφορετικές λέξεις προχθές σε συνέντευξή του. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία τελικά με τον κύριο Βαρουφάκη? Επανειλημμένα σας έχω πει και έχει εκφραστεί και από την ελληνική κυβέρνηση ότι ο κύριος Βαρουφάκης χαίρει της απόλυτης εμπιστοσύνης του Έλληνα Πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης. Στέλλα Γκαντώνα από το Κόντρα. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, επειδή η συμφωνία είναι κοντά, αν ο Πρωθυπουργός, προτού έρθει στη Βουλή προς ψήφιση, έχει την πρόθεση να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς για να τους ζητήσει να βάλουν πλάτη? Ευχαριστώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε όταν υλοποιηθεί, όταν ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω κάτι συγκεκριμένο. Σε κάθε περίπτωση, η συνένεση θα ήταν ευκταία στην περίπτωση μιας συμφωνίας. Ειρήνη Σαββοπούλου από το Star Channel. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να επανέλθω στο θέμα της διαπραγμάτευσης, γιατί πέρα από, από το ότι δεν συμμερίζονται τη δική σας αισιοδοξία ότι η συμφωνία γράφεται, δεν συμμερίζονται και τα όσα ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα, ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Δηλαδή δεν είναι ότι αμφισβητούν το ότι γράφεται. Αφισβητούν και το ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Και θέλω να μου πείτε, επειδή είπατε νωρίτερα ότι εδράζεται η αισιοδοξία σας και στην προηγούμενη εμπειρία, ποια είναι η προηγούμενη εμπειρία που έχετε αποκομίσει στις διαπραγματεύσεις? Θα σας απαντήσω και θα σας πω το εξής. Ότι δηλώσεις οι οποίες γίνονται πολλές φορές δεν είναι ουδέτερες σε σχέση και με την διαπραγμάτευση η οποία λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν εξετάζω τους σκοπούς για τον οποίο γίνονται διάφορες δηλώσεις.
και μάλιστα δηλώσεις με διαφορετική χρειά, όπως τα έχετε διαπιστώσει και εσείς μέσα από την ειδησιογραφία. Σίγουρα δηλώσεις οι οποίες γίνονται που δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία της ελληνικής κυβέρνησης, είναι δηλώσεις οι οποίες εντάσσονται προφανώς και σε ένα γενικότερο κλίμα διαπραγμάτευσης και ενδεχομένως και πίεσης, αν θέλετε, προς την ελληνική πλευρά, έτσι ώστε στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης να γίνουν κάποιες επιπλέον υποχωρήσεις από την ελληνική πλευρά. Επομένως, εμείς εκφράζουμε την αισιοδοξία μας, έχουμε τη βούληση, την έχουμε εκφράσει συγκεκριμένα και πρακτικά αυτή τη βούληση μέσα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Έχουμε διανύσει πολύ μεγάλη απόσταση, ενδεχομένως μεγαλύτερη από αυτή που αναλογούσε στην ελληνική κυβέρνηση και στην ελληνική κοινωνία που έχει υποστεί τις γνωστές συνέπειες τα τελευταία 5 χρόνια. Επομένως, πιστεύουμε ότι με βάση όλη αυτή τη διαδρομή στις διαπραγματεύσεις που έχουμε κάνει, είμαστε κοντά στη συμφωνία και από εδώ και πέρα προφανώς όσοι δηλώνουν σε τόσο στεντόριους τόνους την απεσιοδοξία τους, ελπίζουμε αυτό να μην υποκρύπτει και προθέσεις και όχι μόνο εκτιμήσεις. Παρακαλώ. Θοδωρής Χοντρογενός από Popaganda.gr. Εκτός από τις Βρυξέλλες είναι και τα δημοσιεύματα από τον εξωτερικό τύπου που συμμερίζονται την άποψη ότι δεν υπάρχει μεγάλη πρόοδος διαπραγματεύσης. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα ευρωπαϊκά μέσα, αλλά και τα αμερικάνικα, όπως η Wall Street Journal, η οποία αναφέρει ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει κάποιο ατύχημα, κάποιο οικονομικό ατύχημα. Πώς κρίνονται αυτά τα δημοσιεύματα? Ευχαριστώ. Νομίζω η απάντηση είναι η ίδια για όλα αυτά τα δημοσιεύματα. Στις επόμενες μέρες, όπως υπόθηκε και πριν από κάποιον συνάδελφό σας, είναι όντως κρίσιμες. Γι' αυτό ακριβώς η ελληνική αποστολή στις Βρυξέλλες είναι εκεί με σκοπό να κλείσει όλα αυτά τα ανοιχτά ζητήματα και να κλείσει αυτή τη συμφωνία που την έχει ανάγκη όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία. Παρακαλώ. Δωρά Αντωνίου από την Καθημερινή. Πιαστώ από την τελευταία αναφορά σας μια συμφωνία που έχει ανάγκη η παγκόσμια οικονομία. Στην έκθεση της ΙΕΚΟ του αναφέρει ότι ο κίνδυνος επιμόλυνσης, να το πω έτσι, από μια κατάρρευση της Ελλάδος έχει περιοριστεί πάρα πολύ πια. Οπότε μήπως αυτό μειώνει το βαθμό πίεσης που υπήρχε ως επιχείρημα από την ελληνική πλευρά. Το ένα αυτό και το δεύτερο. Η ελληνική διαπραγματευτική ομάδα είναι στις Βρυξέλλες με στόχο τη συμφωνία μέχρι την Κυριακή. Αν δεν υπάρξει συμφωνία την Κυριακή, τι γίνεται? Ευχαριστώ. Σας απαντάω στο πρώτο. Νομίζω ότι κανένας δεν θα μπορούσε να απομειώσει τις συνέπειες, τις επιπτώσεις ενός Brexit, όπως με ρωτήσατε, μόνο στο οικονομικό επίπεδο. Δεν έχει νόημα να επιχειρηματολογήσω εγώ από αυτό το βήμα εάν οι συνέπειες ενός τέτοιου απευκταίου ενδεχομένου θα ήταν μικρές ή μεγάλες για την παγκόσμια οικονομία, για την ίδια την Ευρωζώνη. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε πολύ ευρύτερες συνέπειες και σε παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την οικονομία αλλά και με την ίδια την ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολιτικά ζητήματα, με γεωπολιτικά ζητήματα, και νομίζω ότι οι επιπτώσεις θα ήταν πολύ μεγαλύτερες σε κάθε περίπτωση. Και η δεύτερη ερώτησή σας ήταν, με συγχωρείτε, αν δεν έχουμε συμφωνία, αν δεν έχουμε συμφωνία μέχρι την Κυριακή, που είναι ο στόχος. Εμείς εργαζόμαστε έτσι ώστε να έχουμε συμφωνία. Αυτό είναι το σενάριο, το βασικό σενάριο στο οποίο δίνει το βάρος της η ελληνική κυβέρνηση, και ελπίζω την επόμενη φορά, στο επόμενο briefing που θα κάνουμε, να είμαι εγώ εδώ και εσείς απέναντι και να μιλάμε πιο συγκεκριμένα για τη συμφωνία. Παρακαλώ. Σωστό. Τη Δευτέρα είναι αργία, έχετε δίκιο. Λουκάς Γεωργιάδης από το οικονομικό κανάλι SBC. Οι αριθμοί δεν βγαίνουν ως προς την αποπληρωμή των δόσεων, κύριε εκπρόσωπε. Και από την άλλη πλευρά, η κοινή λογική λέει ότι για ελάχιστα δισεκατομμύρια δεν μπορεί να προκληθεί παγκόσμια αναταραχή. Θέλω να σας υποβάλω το ερώτημα, αν η ελληνική κυβέρνηση είναι σε συνεννόηση με το ευρωπαϊκό σκέλος του προγράμματος διάσωσης για την χρήση των 10,9 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ώστε να εκμηδενιστεί αυτός ο κίνδυνος πιστωτικού γεγονότος. Ευχαριστώ. Είμαστε σε επαφή με όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή τη διαπραγμάτευση, πόσο δε μάλλον και με το ESM που με ρωτήσατε, σχετικά με τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας.
Είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και ούτε μόνο τον ESM. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Επομένως, προφανώς γίνονται όλες οι απαραίτητες συνομιλίες, συζητήσεις σε όλα τα δυνατά επίπεδα, έτσι ώστε να δώσουμε απάντηση σε αυτά τα μείζωνα προβλήματα. Με δεδομένη τη διαφορά πολιτικού κλίματος που έρχεται από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και από την Αθήνα, που είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Είπατε ότι δεν θα είναι μια συμφωνία που γράφουμε μόνο εμείς. Υπάρχει επιβεβαίωση ότι από την ελληνική πλευρά ότι έχει ξεκινήσει να γράφεται η συμφωνία. Και οι δύο πλευρές ενώ συμφωνία στο οποίο θα έχει ολοκληρωθεί κατά την εκτίμησή σας τα επόμενα 24 ώρα, στην επόμενη εβδομάδα, είναι κάτι το οποίο γράφουν και οι δύο πλευρές ή είναι ένα σχέδιο λύσης που εμείς θα προτείνουμε, οριοθετώντας ουσιαστικά το σημείο πίσω από το οποίο δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε. Και βεβαίως, πού εδράζεται η αντίληψη για διαφορετικές φωνές στο εσωτερικό των χωρών με τις οποίες μιλάμε και μετέχουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εκ της θέσεώς τους σε αυτή τη διαπραγμάτευση, όταν στη Ρήγα, από τη γερμανική πλευρά, τέθηκε ως προϋπόθεση για την εξεύρεση μιας λύσης η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έτσι όπως επανειλημμένα είχε τονίσει και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι... τελείωσε. Έχεις τελειώσει, ναι. Αν αυτό που γράφεται είναι κοινό staff level agreement ή κάθε πλευρά γράφει τη δική της έκθεση. Λοιπόν, απαντάω πάνω κάτω στο κοινό ερώτημα. Δεν μιλάμε για δύο διαφορετικά κείμενα όταν μιλάμε για μια συμφωνία. Μιλάμε για ένα κοινό κείμενο της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν επέλθει συμφωνίες, έχουν υπάρξει προφανώς και διαφωνίες σε κάποια ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Αυτή είναι η κρίσιμη στιγμή όπου στα ζητήματα στα οποία υπάρχουν συμφωνίες είναι η ώρα να καταγραφούν στο χαρτί και τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά να κλείσουν και να καταγραφτούν και αυτά με τη σειρά τους στο χαρτί και να αποτελέσουν μία συμφωνία. Σχετικά με το άλλο ερώτημα που μου θέσατε για τη διαφορετική θέση των χωρών. Στο εσωτερικό χωρό με τις οποίες τέλος πάντων με τον ένα με τον άλλο τρόπο είμαστε σε κάποια διαβούλευση. Ναι, δεν το έχουμε θέσει. Εμείς ως ελληνική κυβέρνηση δεν έχουμε αναφερθεί σε διαφορετικές θέσεις μέσα στις χώρες. Εκτός αν θέλετε να μου διευκρινίσετε λίγο το ερώτημα περισσότερο για να καταλάβω το ερώτημα. Άκουσα τη δήλωση του Πρωθυπουργού χτες που είπε ότι είναι προφανές ότι μεταξύ των θεσμών ενδεχομένως υπάρχουν διαφορές στις τοποθετήσεις τους ή στις επιδιώξεις τους όπως αυτοί εμφανίζονται στις συνομιλίες, αλλά επειδή είναι μια διαπραγμάτευση με πάρα πολλές παραμέτρους, ενδεχομένως και στο εσωτερικό χωρών υπάρχουν διαφορετικές φωνές.